τους δόκιμους αξιωματικούς του Μεξικανικού πολεμικού ναυτικού δεμένους στα κατάρτια και μπάντα του πλοίου να αποδίδει χαρακτηριστικά ακούσματα του Μεξικού, το εντυπωσιακό ιστιοφορό πρεσβευτής και υπότης των θαλασσών φτάνει στο λιμάνι της Ούδας. Το ξύλινο ιστιοφόρο με τη χαρακτηριστική πλώρη και τα πανύψηλα κατάρτια υποδέχτηκε ο πρέσβης του Μεξικού στην Ελλάδα, Ντανιέλ Χερνάντες Τζόζεφ, εκπρόσωπη του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ τιμητικά βρέθηκε στο λιμάνι και η μπάντα του ναυτικού. Πολύ χαιρόμαστε που δεχόμαστε στα Χανιά τον υπότιτλο και πρέσβη των θαλασσών, το Κουατέμοκ, που μεταδίδει ένα μήνυμα φιλίας στους λαούς που επισκέπτεται και χαιρόμαστε για τη θερμή υποδοχή. Στα Χανιά για άλλη μια φορά, μετά από χρόνια, υποδεχόμαστε ένα ξεχωριστό σκαρί. Ένα σκαρί το οποίο έχει ταξιδέψει τον Ατλαντικό. Αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνουν όσοι ξέρουν από ναυτική τέχνη, συνιστά ένα άθλο. Πρόκειται για ένα σκάφος το οποίο φιλοξενεί τους δόκιμους αξιωματικούς του, όπως ονομάζεται, το ηρωικού ναυτικού του Μεξικού. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 248 άτομα, εκ των οποίων 57 είναι αξιωματικοί και 61 δόκιμοι της Ηρωικής Ναυτικής Στρατιωτικής Σχολής, όπου εγγράφονται τον τελευταίο χρόνο με διαφορετικές ναυτικές καριέρες για να γίνουν οι μελλοντικοί αξιωματικοί του Μεξικανικού στρατού. Καλό όλους Χανιώτες, αν μπορούν να έρθουν να δουν αυτό το φαντασμογορικό πραγματικά θέαμα, να δούμε πως ήταν παλιά τα σκάφη και τα ναυτικά της εποχής εκείνης. Ο πρεσβευτής και υπότης των θαλασσών πραγματοποιεί κάθε χρόνο ένα διαφορετικό ταξίδι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των δοκίμων του. Είναι πρωτόγνωρες εμπειρίες για εμάς που έχουμε ταξιδεύσει πολλά χρόνια. Με πολλή συγκίνηση βλέπουμε αυτά τα παιδιά που ιστιοπλοούν και πιστεύω ότι αυτοί χρειάζονται για να ιστιοπλοούν στη ζωή μας και στη θάλασσα. Πολλά μπράβο τους. Το εντυπωσιακό ιστιοφόρο του Μεξικανικού πολεμικού ναυτικού είχε καταπλέψει ξανά στη Σούδα τον Μάιο του 2017. Επόμενος σταθμός του είναι το Ντουμπάι.